Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Εν μέσω της προεκλογικής περίοδου στην Τουρκία, ο Ερντογάν μετά τα κρεμμύδια και το δωρεάν φυσικό αέριο στείνει ένα ακόμα σοου. Σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τον Μανώλη Κωστίδη. Να δούμε ποιο είναι αυτό το σοου και τι περιλαμβάνει. Διότι καταλαβαίνουμε υπάρχουν προσπάθειες του Τούρκου Προέδρου να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους εν όψη και των εκλογών. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, διότι και αυτό το σοου στείνεται, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος μέχρι στιγμής βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις από τον Κλειστάρογλου. Ο Κλειστάρογλου προηγείται σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος που σήμερα, που είναι και εθνική γιορτή στην Τουρκία, στήθηκε ένα ακόμη σοου στο Βόσπορο. Ο Τούρκος Πρόεδρος βρέθηκε στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ και από εκεί έπλευσε μπροστά από το παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ αυτό το ελικόπτερο αεροπλανοφόρο, το Ανατολού, όπου διέσχισε όλο το Βόσπορο και βεβαίως ο Τούρκος Πρόεδρος, έχοντας τη σύζυγό του μαζί και τα παιδιά, έστησε ένα σοου, πολιτικό σοου, κάποιοι λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι επειδή είναι εθνική γιορτή, γίνονται τέτοιες παρελάσεις από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά επειδή είναι και μια προεκλογική περίοδος και έχουν μείνει μόλις 3 εβδομάδες και σχεδόν κάθε ημέρα παρουσιάζεται και ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα ή σύστημα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, η αντιπολίτευση μιλάει για πολιτικό σοου. Σήμερα, μάλιστα, υπάρχουν αναφορές πώς θα γίνει και η παράδοση του πρώτου άρματος μάχης, τουρκικής κατασκευής άρματος μάχης Altay. Πάλι βεβαίως με τη συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου. Επιστρατεύει όλα τα χαρτιά ο Τούρκος Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.